Επιστρέψαμε και όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα ανοίξουμε το φάκελο που έχει να κάνει με ένα φεστιβάλ στο Λασίθι, ένα φεστιβάλ που πολύ περιμένουμε το τελευταίο διάστημα. Έχουμε ταυτίσει κατά κάποιο τρόπο την θερινή περίοδο με την εξόρμηση στο οροπέδιο Λασιθίου και δει με το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Πρόκειται για το φεστιβάλ των ανεμόμυλων, για όσους δεν το γνωρίζετε. Το Λασίθι ανοίγει πανιά. Αυτός είναι ο τίτλος και πάμε ευθύς αμέσως να μάθουμε λεπτομέρειες. Θέλω να καλησπερίσω την κυρία Ειρήνη Θεμελή. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Δέσποινα Χατζάκη. Νομίζω είστε δύο από τα άτομα τα οποία προσπαθείτε μέσα στο διοργανωτικό κομμάτι του φεστιβάλ να δώσετε το δικό σας παλμό, το δικό σας τόνο, έτσι ώστε όλοι εμείς που θα έρθουμε τις επόμενες μέρες στο Λασίθι να δούμε μια άρτια διοργάνωση, σωστά? Σωστά, ακριβώς όπως το είπατε. Πότε ξεκινάει το φεστιβάλ? Νομίζω είναι ιδιαίτερη χαρά και για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους μεγάλους. Τι θα δούμε? Ειδικά για τους μικρούς, Δέσποινα, σωστά? Τα σχολεία ανοίγουν νωρίτερα φέτος. Ναι. Τα σχολεία του Οροπεδίου Λασιθίου ανοίγουν. Το προάβλιο του Αγίου Γεωργίου, του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Γεωργίου θα ανοίξει. Το κουδούνι θα χτυπήσει και σας περιμένουν οι Λασιθίτες. Οι Λασιθίτες. 22 Ιουλίου σας περιμένουν οι Λασιθίτες. Είναι τα παιδιά του ΔΙΑ. Ανοίγουμε μια πολιτιστική κατασκήνωση για δεύτερη χρονιά. Μιλάμε για το γνωστό summer camp, έτσι? Ναι, για πολιτιστική κατασκήνωση. Πολιτιστική κατασκήνωση. Με συγχωρείτε. Μιλάμε ελληνικά. Έτσι. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Λασίθι ανοίγουμε πανιά. Έχουμε την κατασκήνωση που ξεκινάει 22 Ιουλίου. Τελειώνει 2 Αυγούστου. Και ότι πλαισιώνεται το φεστιβάλ αυτό εκτός από την κατασκήνωση που λέμε, με διάφορες θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και τη λήξη 4 Αυγούστου την Κυριακή, που οι Λασιθίτες θα σας δείξουν το αποτέλεσμά τους αυτές τις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Το τι έχουμε κάνει. Κυρία Θεμελή, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της αφορμής τελικά που δόθηκε μέσα από τους ανεμόμυλους. Νομίζω είναι ένα στοιχείο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο, βλέπουμε και πίσω τη χαρακτηριστική φωτογραφία, άρρηκτα συνδεδεμένο με το οροπέδιο Λασιθίου. Ο γνωστός ανεμόμυλος, πολύ βέβαια και τώρα που μιλάμε, ανυπομονούν κάποια στιγμή να ξαναδούν τη συγκεκριμένη εικόνα, γιατί είναι πλέον όλα καταστραμμένα, δεν υπάρχει κάποιος άρτιος έτσι ανεμόμυλος, αλλά ήταν όντως αυτή η βασική αιτία, αφορμή που σας οδήγησε να δημιουργήσετε το Φεστιβάλ των Ανεμόμυλων. Πολύ σωστά το θέσατε. Το Φεστιβάλ Λασίθι Ανοίγουμε Πανιά, το οποίο διενεργείται για τρίτη χρονιά φέτος, ήταν η αφορμή για να μπούμε σε μια διαδικασία αναβίωση του αιωλικού πάρκου του Οροπεδίου Λασιθίου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολλοί, αλλά το αιωλικό πάρκο αυτό πρόκειται για το αρχαιότερο ανά τον κόσμο. Όταν λοιπόν γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα μετά Χριστό εμφανίστηκαν οι ανεμόμυλοι στην Ελλάδα, το οροπέδιο, αποτελώντας πάντα έναν τόπο αγροτικής ανάπτυξης, είχε στη διάθεσή του τους ανεμόμυλους, που ήταν ένα ίσως το πιο χρήσιμο εργαλείο για τους αγρότες. Σωστά. Για την άγκληση νερού. Όλες οι αγροτικές εργασίες, έτσι, οι κτηνοτρόφοι, η παραγωγή, όλοι βασίζονταν κατά κύριο λόγο στους ανεμόμυλους. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους αντιλητικούς ανεμόμυλους για να μπορούν να ποτίζουν τα χωράφια τους. Όλη αυτή η ραγδαία εξάπλωση οδήγησε στον 19ο αιώνα να έχουμε ένα τοπίο το οποίο απαριθμούσε πάνω από 10.000 ανεμόμυλους. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει αυτό, αλλά είμαστε εδώ. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Στεφανάκης, έχει το όραμα και το στόχο να αναβιώσει αυτό το αιωλικό πάρκο, να επαναλειτουργήσει, σεβόμενος το παρελθόν του, το αισθητικό του κομμάτι, αλλά και το ενεργειακό αποτύπωμα που θα αφήσει στην τοπική κοινωνία. Είναι και πληροφορίες τις οποίες θα δεχθούν οι οικογένειες ή τα μικρά παιδιά, θα μάθουν δηλαδή όσοι έρθουν την ιστορία των ανεμόμυλων. Φυσικά. Θα περπατήσουν ενδεχομένως σε συγκεκριμένες περιοχές πάνω στο οροπέδιο για να δουν πού ήταν τελικά οι συγκεκριμένοι ανεμόμυλοι και πώς απέδιδαν σε βοήθεια τέλος πάντων στους αγρότες και στους παραγωγούς. Φυσικά θα γίνει αναφορά. Δεν ξέρω αν τα παιδιά θα μπορούν να βγουν έξω και να περπατήσουν στο λασιθιώτικο κάμπο. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει. Και στην αναστήλωση. Και στην αναστήλωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, υποστηρίζοντας την πρόταση που έχει γίνει ήδη για την ένταξη στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η αντιληπτική ανεμόμυλη, να βρεθούν πλέον στη λίστα της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου. Μάλιστα. Από τώρα θα ρωτούσε κανένας ότι ναι, ωραία.
μας φέρει ότι δημιουργείται ένα αξιόλογο, αξιοπρεπέστατο φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ ιστορίας και γνώσης για όλους εμάς που θα έρθουμε. Από την άλλη, μπορεί να αποτελέσει έτσι και την έναρξη μιας νέας περίοδου για το Λασίθι, γιατί βλέπουμε ότι και ο Δήμαρχος κάνει, όπως είπατε προηγουμένως, τις προσπάθειες για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών και του τοπίου και του γίγνεσθε γενικά του οροπεδίου Λασιθίου. Υπάρχει αυτό ο προγραμματισμός ότι αύριο μεθαύριο μπορεί σιγά σιγά να δούμε έναν να ξεφυτρώνουν τους ανεμόμυλους όπως παλιά? Φυσικά, και να προσθέσω σε αυτό που είπατε πριν, ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος επισκεφτεί το οροπέδιο Λασιθίου, δεν είναι ότι δεν θα δει ανεμόμυλους, απλά δεν είναι στην ίδια έκταση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Θα δει ανεμόμυλους, δεν θα δει το τοπίο που βλέπαμε πίσω πριν. Εγώ βέβαια, έχοντας στο μυαλό μου το συγκεκριμένο τοπίο, ναι, που όταν το είδα πρώτη φορά απόρρισα, μα δεν μπορεί εδώ πέρα να υπήρχαν τόσοι πολλοί ανεμόμυλοι, και γι' αυτό το λέω. Ναι. Έχουν ήδη αναστηλωθεί και δύο αλευρόμυλοι, οι οποίοι βρίσκονται στην είσοδο του οροπεδίου Λασιθίου. Μπράβο, ναι. Τους πέτρινους μύλους που τους βλέπετε καθώς μπαίνετε στο οροπέδιο. Όλη αυτή λοιπόν η αφορμή του φεστιβάλ και την αναβίωση του αιωλικού πάρκου και τους ανεμόμυλους τρίτης γενιάς, τους οποίους θέλουμε να υποδεχτούμε στο οροπέδιο. Τρίτης γενιάς, δηλαδή, κατασκευαστικά. Να είναι εναρμονισμένοι με τη νέα τεχνολογία. Μάλιστα. Αλλά να αποσκοπούν στο ίδιο πράγμα. Να, ναι. Και αυτό. Όλο αυτό έχει να κάνει με το αύριο του οροπεδίου Λασιθίου. Έχει να κάνει με ένα κάλεσμα, γιατί το Λασίθι ανοίγει πανιά και ανοίγει όμως και την αγκαλιά του για όλους τους νέους ανθρώπους που μένουν στο οροπέδιο και που ίσως θέλουν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στο οροπέδιο, διότι θα έχουν πολύ αξιόλογα κίνητρα για τη διαμονή τους εκεί. Βέβαια, μετά κάνετε άλλο άνοιγμα. Ναι. Το ενεργειακό αποτύπωμα, αν είναι θετικό, έτσι, έχει ένα κίνητρο. Νομίζω μπορεί να γεμίσει ζωή και πλούτο εντός εισαγωγικών. Φυσικά, και εκτός στο οροπέδιο Λασιθίου. Πείτε μου, κυρία Χατζάκη, βλέπω εδώ πέρα ότι μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ, που υπενθυμίζω, γιατί καλό είναι να το υπενθυμίσουμε, 22 Ιουλίου ξεκινάει και τελειώνει στις 4 Αυγούστου, έχουμε μέχρι και θεατρική παράσταση. Έχουμε και μία συναυλία. Έχουμε και θεατρική παράσταση, έχουμε και συναυλία. Ξεκινώντας όμως με την πολιτιστική κατασκήνωση, mm-hmm, μέσω δράσεων και δραστηριοτήτων, επειδή τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου, έτσι, και με βιωματικό τρόπο προσπαθούμε να γνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Mm-hmm. Να γνωρίσουν τα παιδιά την πολιτιστική κληρονομιά και να αποκτήσουν μια ευαισθησία απέναντι στον εθελοντισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι και νομίζω το σήμα κατά τεθέν για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Νομίζω δώσαμε το σφιγμό και τον τόνο από το τι θα διαδραματιστεί τις επόμενες ημέρες στο οροπέδιο Λασιθίου. Καιρός είναι να αποτελέσει πόλος έλξης και το καλοκαίρι το οροπέδιο Λασιθίου. Φυσικά. Γιατί το έχουμε συνδυάσει λίγο με την χειμερινή μας απόδραση, αν θέλετε. Αλλά να λοιπόν που είναι μια ευκαιρία οικογένειες, μικροί και μεγάλοι, όχι μόνο να δραπετεύσουν από το Ηράκλειο και από άλλες περιοχές, αλλά να μάθουν ιστορικά στοιχεία, σαφώς, παραδοσιακά στοιχεία και να περπατήσουν στο οροπέδιο Λασιθίου μαζί με εσάς από το Δήμο του Οροπεδίου Λασιθίου και το Δήμαρχο, που θα έχετε σίγουρα να τους δώσετε πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και στοιχεία για την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζάκη και κυρία Θεμελή. Θέλετε να πούμε τις ημερομηνίες, διότι αξίζει να πούμε τις ημερομηνίες που είναι τα... Πολύ πολύ σύντομα. 22 Ιουλίου με 2 Αυγούστου έχουμε mm-hmm, την κατασκήνωση. 27 Ιουλίου έχουμε θεατρική παράσταση σκιών με θέμα τον Ερωτόκριτο, μιας και είναι έτος Ερωτόκριτου. Ωραία. 2 με 4 Αυγούστου, βλέπω. 2 Αυγούστου έχουμε την θεατρική παράσταση Ζορμπάς και 4 Αυγούστου θα παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει όλες αυτές τις μέρες, κλείνοντας με μια συναυλία με την Άννα Ψυχογιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς.